Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Παπαζάχου, καθηγητή φυσικής της λιθόσφαιρας και σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαζάχου. Γεια σας. Καλό μεσημέρι και εσάς, τους ακροατές σας. Κύριε Παπαζάχου, τι γίνεται? Έχω στο κινητό μου μια εφαρμογή που με ειδοποιεί κάθε φορά που γίνεται ένας σεισμός. Κάπως σοβαρός στην περιοχή μου, έτσι λέει, ας πούμε. Και κουνιέται συνέχεια, φαντάζομαι. Θα το κλείσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Η δέντρα με τη θύβα. Βαράει συνέχεια. Δηλαδή, μία η θύβα, μία το Ηράκλειο, μία από εδώ, μία από εκεί, θα το πετάξω από το παράθυρο. Καλώς ήρθατε ξανά στην πιο σημική χώρα της Ευρώπης και στη μια στις χώρες με την υψηλότερη σεισμικότητα στον κόσμο. Μα έτσι ήταν πάντα. Όχι, γελάστε ελεύθερα. Πάντα έτσι δεν είστε ο πρώτος που γελάει μαζί. Είμαστε από τις πιο σεισμικές χώρες στον κόσμο. Το 60% των σεισμών από τα Ουράλια μέχρι το Γιβραλτάρ και από τη Μάλτα μέχρι τη Λαπωνία συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη τρίτη πιο σεισμογενής χώρα του κόσμου. Ο μεγαλύτερος επιφανειακός σεισμός που γίνει ποτέ στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, θα μπορούσα να μιλάω, είναι μια χώρα που έχει ετήσιο μέγεθος, κάθε χρόνο στην Ελλάδα γίνεται στατιστικά, ένα σεισμός 6-3 ή μεγαλύτερος. Φέτος, αν θυμάστε, τη φετινή, να πω, ακαδημαϊκή χρονιά για εμάς τους ακαδημαϊκούς, είχαμε τον Οκτώβριο το σεισμό στη Σάμο που ήταν 7 και το Μάρτιο τον διπλό ισχυρό σεισμό 6-3 με 6 κύριο, ας πούμε, μετασεισμό σε αδιπλανό ρήγμα στον Τύρναβο. Ναι. Αυτός είναι ο ελληνικός χώρος και υπάρχουν και χρονιές που είναι άσχημες. Θα σας θυμίσω το 95. Αρνέα, Αίγιο, Κοζάνη, Γρεβενά. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Ναι, αλλά μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ωραία. Και έχω βαρεθεί να σας ακούω εσάς τους σεισμολόγους να λέτε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, είναι μια φυσιολογική σεισμική ακολουθία, τα άμαθα και πώς τα λέτε, αλλά κάποια στιγμή έρχονται και κάτι μεγάλοι. Έτσι είναι. Και λέει ο κόσμος, καλά τώρα, έβλεπες μια σεισμική ακολουθία, δεν έπρεπε να προειδοποιήσεις λίγο κάπου να προσέξω? Έχετε δίκιο. Απολύτως. Γι' αυτό και στην ακολουθία στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, τώρα αυτή που γίνεται στην Κρήτη, ναι, και που είναι σε μια περιοχή χωρίς σοβαρά ρήγματα, στο μέσο της λεκάνης του Ηρακλείου, ούτε επιφανειακά σαπογραφημένα, ούτε με ιστορική συνειδητότητα, ναι, αλλά επειδή είναι κάτω από τα πόδια των κατοίκων πολύ επιφανειακός σεισμός και ο 4-8 της προάλλες το ΕΤΣΑΚ έγραψε μια επιτάξη πάνω από 0,3 G επίπεδου κεφαλονιάς, είπαμε εκεί στους τοπικούς άρχοντες. Μισό λεπτό, σιγά σιγά να τα απορροφήσουμε. Άρα ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι είχε... Πού είναι αυτό, πού είναι το Αρκαλοχώρι? Στην Κρήτη. Το Αρκαλοχώρι είναι στην κεντρική λεκάνη, στο μέσο του νομού Ηρακλείου. Άρα εκεί είδατε μια αυξημένη επικινδυνότητα, γιατί πρώτον υπήρχε κινητικότητα μεγάλη σαν και αυτή της κεφαλονιάς που γκρέμισε τη μισή πόλη. Όχι, όχι, το επίπεδο της δόνησης το οποίο δέχτηκε το Αρκαλοχώρι είναι αυτό για το οποίο σχεδιάζουμε σπίτια στην Κεφαλονιά. Ναι. Ξέρετε, δηλαδή ένας μικρός σεισμός. Άρα σας ανησυχεί λίγο εκεί το πράγμα, μου λέτε τώρα. Είναι πιο μεγάλος σεισμός από ό,τι περιμένατε, δηλαδή? Όχι, δεν ήταν μεγάλος ο σεισμός. Όταν πάρεις ένα σπίρτο που είναι μια μικρή πηγή φωτιάς, αλλά βάζεις το χέρι σου πάνω στο σπίρτο, θα καεί. Ναι. Δηλαδή, μικροί σεισμοί στην πολύ κοντινή τους γειτονιά, στα 1-2-3 χιλιόμετρα, μπορούν να κάνουν σημαντικές ζημιές. Μάλιστα. Και στη Θήβα όμως, δεν είναι έτσι? Και στη Θήβα. Περίμενε, πριν πάμε στη Θήβα. Στη Θήβα τα επίκεντρα είναι κάτω ακριβώς από την πόλη, σε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που έχει δώσει ιστορικά πολύ καταστατικούς σεισμούς. Αλλά επειδή έχει σπάσει το κομματάκι που είναι κάτω από την πόλη, οι κάτοικοι χοροπηδάνε και στο 2,5. Ωραία. Μισό λεπτό να τα πάρουμε λοιπόν πρακτικά. Έχω εγώ ένα σπίτι στο Αρκαλοχώρι, το οποίο δεν το έχτισα τα τελευταία 10 χρόνια, το έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου, είναι και λίγο παλιό. Να μένω μέσα ή όχι? Η απάντηση είναι απλή. Αν το σπίτι έχει εμφανίσει οποιαδήποτε υποψία βλαβών από τις προηγούμενες σεισμικές δονήσεις, σημαίνει ότι δεν έχει μάλλον τα εχέγγυα της σεισμικής προστασίας και είμαι σίγουρος ότι τα συνεργεία που έχουν ήδη πάει στην περιοχή θα πούνε στους κατοίκους το δυσάρεστο ότι δεν μπορούν να το κατοικήσουν, ιδίως εν μέσω μιας σε εξέλιξη μηνοσυράς, η οποία μπορεί και αύριο να έχει ένα σεισμό 5 για πλάκα. Αυτό είναι το δεύτερο που θα σας έλεγα. Άρα εκεί στην περιοχή περιμένετε να δώσει και σεισμό μεγαλύτερο από το 4,8. Δεν περιμένουμε. Η περιοχή για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου είναι σεισμολογικά ανύπαρκτη. Απλά το 5 και το 5,5 στον ελληνικό χώρο, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, είναι αυτό που λέμε ψωμοτήρι. Είναι ασήμαντη σεισμή για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου. Μόνο που στην άμεση γειτονιά εκείνων των χωριών μπορεί να προκαλέσει. Θέλει λίγο προσοχή. Άρα, αν κάποιος μένει σε σπίτι παλιό,
το οποίο εμφάνισε ρογμές ή προβλήματα. Γιατί ξέρετε, παλιό δεν σημαίνει ότι είναι κακοχτισμένο. Μπορεί ένα σπίτι, πήγανε εμπειρικές τεχνικές. Ακρόπολη ακόμα στη θέση της, έτσι. Άρα τώρα εσείς προειδοποιείτε για τον καροχώρη, δεν έχω καταλάβει εγώ ακριβώς. Τους λέτε προσοχή. Λένε λοιπόν ότι εκεί που υπάρχει μια εξέλιξη, μια ακολουθία, π.χ. στο καροχώρη, αν κάποιος μένει σε ένα σπίτι το οποίο από την προσημική ακολουθία, την ακολουθία μέχρι τώρα δέχεται κάποιες βλάβες, θα πρέπει εφόσον του υποδειχθεί από τους ειδικούς που έχουν πάει ήδη στην περιοχή να μην το χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να προσέχει. Γιατί η ακολουθία θα κρατήσει ένα. Το ίδιο ισχύει και για τη Θήβα. Στη Θήβα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρώτον, η ακολουθία σιγά σιγά έχει αρχίσει να ξεκινάει ήδη. Mm. Και αυτό είναι καλό, γιατί η Θήβα είναι πάνω σε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα, το οποίο την κατέστρεψη του 1853 έκανε 7 χρόνια να ξαναχτιστεί η Θήβα. Το 1860 ξαναχτίστηκε. Γι' αυτό και η ρημοτομία της, αν πάτε, είναι με τόσο ορθογώνιους και όμορφους δρόμους, γιατί χτίστηκε το 1860 ξανά από την αρχή. Mm. Δίβα λοιπόν, αυτό το ρήμα είναι μεν πολύ επικίνδυνο, όμως φαίνεται ότι η ακολουθία σβήνει, πάει καλά, οπότε είμαστε πιο ήσυχοι εκεί, παρόλο που εκεί το ρήγμα έχει δυναμικότητα και έχει δώσει και το 1853 και το 1896 και το 1914 σεισμούς πάνω από 6 και μεγαλύτερους. Υπάρχει άλλη περιοχή αυτή την περίοδο που να σας ανησυχεί? Υπάρχουν περιοχές από τη στιγμή που έχουμε συνεχώς περιοχές σε έξαρση πάντα στον ελληνικό χώρο. Τώρα νότια την Τήλο και δυτικά την Τήλο και την νότια την Ήσυρο έχει μια ακολουθία εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Στα Βατερά, εκεί που στο τέλος του ρήγματος του 2017. Εκεί που ισοπεδώθηκε το χωριό. Εκεί υβρίσαμε πάντα, ισοπεδώθηκε. Έχει ένα μικρό ρηγματάκι το οποίο κουνάει συνέχεια, κάτι κουνάει συνέχεια. Αυτό είναι ο ελληνικός χώρος. Έχει ένα σεισμολογικό καιρό, λίγο ανώμαλο, λίγο άστατο, μια καταιγίδα εδώ, μια μικροκαταιγίδα εκεί. Τέτοιες μικροακολουθίες είναι πολύ συνηθισμένες. Αυτές οι δύο όμως, επειδή είναι σε επιρροτικές περιοχές, πολύ κοντά σε έστω μικρά αστικά κέντρα το ένα, μεγάλο αστικό κέντρο το άλλο, θέλουν λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Στη θάλασσα και να γίνει ένα σεισμός και ξανά γίνει αύριο στην Τήλο, δεν θα πάθει τίποτα ούτε η Τήλος ούτε η Νήσιδος, είναι μακριά. Ναι. Στο Ακαλοχώρι όμως ήδη ένας μικρός σεισμός προκάλεσε βλάβες. Γι' αυτό και οι κάτοικοι να ακούσουν με προσοχή τους μηχανικούς που θα πάνε εκεί και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η Αθήνα. Μπορούμε να προβλέψουμε, δηλαδή θέλετε να πείτε, κατά κάποιο τρόπο τους σεισμούς πλέον? Κοιτάξτε, δεν προβλέπουμε τους σεισμούς, αλλά προβλέπουμε σίγουρα τις επιπτώσεις τους. Και αυτό είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Γι' αυτό χτίζουμε διαφορετικά τα σπίτια μας ανάλογα με την περιοχή που ζούμε. Άλλο λέει ο Νότης. Ο Νότης λέει, από μια σεισμική ακολουθία μπορείτε ενδεχομένως να καταλάβετε και να θέσετε εγκαίρως σε συναγερμό μια περιοχή. Ναι, υπάρχουν δείκτες οι οποίοι πολλές φορές δείχνουν ότι η ακολουθία είναι σαφώς προσεισμική. Δυστυχώς όμως το επίπεδο αυτής ενημέρωσης δεν είναι τόσο επιχειρησιακό όπως του καιρού, δηλαδή ότι βλέπουμε ένα δίκτυο και άρα είναι 100% προσεισμική. Γι' αυτό και συνήθως κινούμαστε με τη λογική του ελπίζουμε για το καλύτερο και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Έχουμε μια ακολουθία η οποία είναι σε εξέλιξη, πρέπει εκεί να πάρουμε κάποια μέτρα. Η Αθήνα είναι ήρεμη, αυτή την περιοχή δεν βλέπετε κάτι που να σας ανησυχεί στο λιοκανοπέδιο? Η Αθήνα είναι μια από τις πιο ασφαλείς σεισμολογικές περιοχές στην Ελλάδα. Είναι μια περιοχή η οποία δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλα ρήματα κοντά της. Το πρόβλημα στην Αθήνα είναι ένα. Ότι είναι έχει τεράστια και έχει ακριβώς μέσα στα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Με πολλές αυθαιρεσίες. Τα οποία είναι κακοφτιαγμένα ή κακοφτιασκευασμένα. Όπως φάνηκε και στο σεισμό της Πάρνηθος του 1999. Εξακολουθούμε όμως να χτίζουμε πολύ καλά, πολύ καλύτερα σπίτια από αυτά που ήταν. Δηλαδή θέλω να πω, βλέπω ότι χοροπηδάνε τα σπίτια με κάποιους σεισμούς, αλλά δεν βλέπουμε να πέφτουνε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν πηγαίνετε στη Βρύσα, έχω μια φοβερή φωτογραφία που υπάρχει ένα παλιό σπίτι και ένα καινούριο. Ναι. Το παλιό σπίτι έχει καταρρεύσει τελείως. Το καινούριο δεν έχει ούτε ρογμές στο σοβά. Είναι εντυπωσιακά πιο ασφαλή τα νέα σπίτια. Το πρόβλημα είναι το δυομικό μας ιστός, αλλά και η ιστορική μας κληρονομιά, εκκλησίες, ναοί κτλ. Είναι όλα φτιαγμένα προ-αντισεισμικών κανονισμών. Αλλά η Ακρόπολη είναι όρθια. Θέλω να πω. Ναι, γιατί οι αρχαίοι είχαν εμπειρικές τεχνικές, ξέρανε με μολύβι και με άλλες μάλα μαλακά υλικά να δώσουν πλαστιμότητα τέτοια που να αντέχουν πολύ σημαντικά. Δεν ήτανε, το ότι δεν υπήρχε τεχνολογία σημερινή δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είχαν κάποια τεχνολογία ή δεν αντιλαμβάνουν πώς θα χτίσουν κάτι αντισεισμικά, ακόμα και στην αρχαιότητα. Πόσο μάλλον οι αρχαίοι που ήταν αρκετά έξυπνοι άνθρωποι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τώρα, μην γελάσετε. Αλλά έχω ακούσει, η μάνα μου το λέει δηλαδή, μετά τον καύσωνα θα έρθει σεισμός. Αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά? Όχι μόνο δεν αποδεικνύεται, δυστυχώς, αλλά συμβαίνει, δεν έχει καμία σχέση. Για να το καταλάβει και η μάνα σας, θα πούμε το πιο απλό. Δύσκολο να το καταλάβει, γιατί δεν αλλάζει άποψη εύκολα. Αν μπει κάποιος μέσα σε μια σπηλιά,
Ναι. Θα δει ότι είτε χιονίζει έξω, είτε κάνει καύσωνα, στα 10-15-20 μέτρα βάθος δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη θερμοκρασία. Ναι. Η θερμοκρασία σπηλιάζει τα πετρώματα, είναι κακή αγωγή. Άρα εκεί που είναι, εκεί που γίνονται οι και πλάκες. Σε μικρό βάθος δεν αλλάζει καθόλου θερμοκρασία. Τώρα στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα, τι να καταλάβει τα πετρώματα του καύσωνα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Με πείσατε, θα το πω και στη μάνα μου, κύριε Παπαζάχο. Μα γι' αυτό και στο χωριά χτίζανε σπίτια με χοντρά δουβάρια. Γιατί είχαν καλή θερμομόνωση από την πέτρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλά, κύριε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος.